μέχρι τώρα οι συνάδελφοι μου οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί, οι παιδίατροι και άλλες ειδικότητες προσέφεραν τα μέγιστα αυτό που ονομάζουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη και συνεπεία αυτής της καλής πρωτοβάθμιας περίθαλψης έχουμε τη βελτίωση όλων των υγειονομικών δικτών. Αυτό όμως που δεν έχουμε 30 και πλέον χρόνια από τη δεκαετία του 70 από το δεξιάρι και μετά που προσπάθησαν πολλοί να κάνουν, δεν έχουμε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κάτι οργανωμένο, κάτι περισσότερο από αυτό που ονομάζει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε. Το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε μια χώρα προσαρμόζεται προκειμένου να ανταποκριθεί σε μεταβολόμενες κοινωνικές, δημογραφικές, οικονομικές και επιδημιολογικές συνθήκες, αλλαγές. Η διαχρονική εξέλιξη άλλοτε είναι προϊόν μακρού μελετημένου σχεδιασμού και άλλοτε αποτέλεσμα ριζοσπαστικών επιλογών που επιδιώκουν να λύσουν άμεσα προβλήματα υπό το κράτος της φύσης κοινή γνώμη, των οικονομικών αδιεξόδων ή της θεαματικής επιβάρησης των δικτών της δημόσιας υγείας. Στη χώρα μας, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του υγειονομικού συστήματος χαρακτηρίζεται από περιόδους στασιμότητας και περιόδους δυναμικών αλλαγών. Μια τέτοια περίοδος ήταν και η περίοδος της δεκαετίας του 1980, όπου με τον νόμο του 1997-1983 καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελούσε με τα πολεμικά ίσως τη σημαντικότερη ως τότε μεταρρύθμιση στον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Να βραβεύσει τον πρώτο συνάδελφο, τον κύριο Ανδρεόπουλο, τον Χρήστο, έναν ορθοπαιδικό διευθυντή που μαζί ξενυχτούσαν και μαζί δούλευαν στην ορθοπαιδική κλινική. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο συμμετέχοντας σε τέτοιες τελευταίες να μπορείς να δεις πράγματα που πραγματικά τα πιστεύεις. Γιατί έλεγε διάφορα βέβαια τα πίγω, θα αρχίσουμε να κάνουμε και την υγιή, το πίγω και καλά και ευχόμαστε τα υπόλοιπα χρόνια να τα περάσει όσο γίνεται καλύτερα και πιο αποδοτικά. Είστε μαζί στην κλινική, εδώ μαζί. Θα με επιτρέψετε μαζί με τη διάδοχό του, μαζί με τη διάδοχό του, να το βάλουμε στη μέση του Κοσμά. Η οποία ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί. Ναι. Ο Κοσμάς ο Μανάβης ήταν ο μοναδικός παθολογοανατόμος διευθυντής, συνταξιοδοτήθηκε, δημιουργήθηκε σημαντικό πρόβλημα, πρέπει να το ομολογήσουμε και η συνάδελφος που τον ακολούθησε στο πόσο του, είναι επικουρική γιατρός και προσπαθεί να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Εγγυσμού, διότι μαθήτευσα δίπλα σε έναν εξαίρετο επιστήμονα και σπάνιο άνθρωπο και το πιστεύω αυτό που λέω, πιστεύω ότι και οι περισσότεροι από εδώ μέσα θα συμφωνήσουν μαζί μου. Είναι το λιγότερο πιστεύω που μπορεί να κάνει το νοσοκομείο Καβάλας για τον κύριο Μανάβη. Λόγω τόνων, σεμνός, έκανε τη δουλειά του. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και θα παρακαλούσα τον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Μίμητο Χριστοφιλογιάννη, εκπροσωπώντας και τους δύο προηγούμενους προέδρους που βρίσκονται στην αίθουσα και τη Δημήτρα Τζανάκα και τον Δημήτρη Πετρίδη, να τιμήσει τον Βασίλη Δορμίδη. Αυτό είναι, να έχει εκπλήξει. Λοιπόν, ο Μιχάλης του Κωσίδης που κι αυτός έχει αφιερώσει τη θητεία του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα τιμήσει έναν άλλον αγωνιστή τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Με τον κύριο Μουγκρά ήμασταν και δύο χρόνια μαζί στη Θάσο. Σε ευχαριστώ, Κώστα, για όσα προσέφερες εκεί δύσκολα στη Θάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους όσους μας τιμήσατε σήμερα, τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά κυρίως θα μου επιτρέψετε να εξαιρέσω τους συναδέλφους και όλους τους συνεργάτες μέσα σε αυτό το νοσοκομείο που δουλέψαμε τόσα χρόνια. Της πρώτης χειρουργικής κλινικής, τον κύριο τον Χριστοπουλίδη, θα παρακαλούσα για την βράβευσή του. Εκεί από το τέλος τη νέα γενιά του συνεργάτης του, τον Ευτύχη και τον Κώστα τον Κούκουρα, ελάτε λιγάκι, θα παρακαλούσα και τον αντιπεριφερειάρχη συνάδελφο χειρουργό, τον κύριο Γρανά, να τιμήσουν εδώ τον συνάδελφό τους και τον διευθυντή τους. Ελάτε λιγάκι, νεότερη γενιά, είναι ο άγνωστος πρόξενος. Εδώ.
Ήθελα να ευχαριστήσω που και στις δύσκολες ώρες πρώτα απ' όλα τον Γιάννη Άλμα που στάθηκε, τους συνεργάτες μου, που νιώθαν ότι είμαστε μια οικογένεια. Και όλους τους συνεργάτες του νοσοκομείου. Πραγματικά θα μου λείψουν, μπορούσα να μείνω κι άλλο. Μπορούσα να μείνω κι άλλο. Η επιλογή μου ήταν συνειδητή, η αποχώρηση, να φύγω όρθιος. Πραγματικά εύχομαι δύναμη και κουράγιο σε αυτούς που μένουν. Να μην προτάσουν το οικονομικό θέμα για αυτό που παρέχουμε και με τα πολλά ζούμε και με τα λίγα ζούμε, αρκεί φεύγοντας να έχουν μια αναγνώριση από την κοινωνία.